Θα αφήσουμε την τοπική επικαιρότητα και θα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Πανεπιστήμιο Drexel. Υπάρχουν φοιτητές που παρακολουθούν συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά προγράμματα σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνονται, σε ένα μεγάλο βαθμό γίνονται και εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Διευθύντρια των Ελληνικών Σπουδών στο Drexel, το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Μαρία Χναράκη. Καλώς ήρθατε. Έχουμε την φοιτήτρια ψυχολογίας του Drexel, την Claire Levers. Welcome to Creta. Thank you. Τον φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Μιχαήλ Ναπ. Welcome to Creta. Thank you. Και τον υποψήφιο διδάκτορ του Drexel, τον κύριο Θόδωρο Κατερινάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατερινάκη. Ευχαριστούμε, Σελέστη. Κυρία Χναράκη, θα ξεκινήσω με εσάς και θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτά τα προγράμματα που ουσιαστικά φέρνουν φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κρήτη και παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα χωρίς όμως να αποσπώνται από το γενικότερο κύκλο σπουδών τους. Είναι κανονικά μαθήματα πανεπιστημίου. Η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε σαν πανεπιστήμιο το νησί της Κρήτης, το οποίο έχει πάρα πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Και αντί τα παιδιά να είναι κλεισμένα στο σύνηθες εκπαιδευτικό περιβάλλον, τους έχουμε εκπαιδευτικές εκδρομές και έχουμε και μαθήματα στις αίθουσες στη διάρκεια των οποίων συζητάμε όλες αυτές τις βιωματικές εμπειρίες που έχουν. Αλλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο χορός, το τραγούδι, η μουσική, η διατροφή μας, πράγματα που τα θεωρούμε αυτονόητα γιατί είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γίνονται αντικείμενο μελέτης. Mm-hmm. Συνεπώς, τα παιδιά παίρνουν 4 μαθήματα πανεπιστημιακού επίπεδου και οι διδακτικές μονάδες μεταφέρονται στο πτυχίο τους, μετράνε δηλαδή για την αποφύτισή τους. Η διαφορά είναι ότι αντί τα μαθήματα αυτά να τα κάνουμε στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα κάνουμε στο νησί της Κρήτης και εστιάζουν στον κρητικό πολιτισμό γενικότερα. Να πούμε στα παιδιά ότι μέσω του διαδικτύου έχουν την ευκαιρία να μας παρακολουθούν πολύ συχνά και άνθρωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ιδιαίτερα Έλληνες ομογενείς που ζουν εκεί. Έχουμε έτσι αναπτύξει μία δίωδο επικοινωνίας με τους ομογενείς. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λέβερς και θα μας βοηθήσετε, κυρία Χναράκη, στη μετάφραση για τηλεοπτικούς λόγους, για να μπορούν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Προτού αναφερθούμε στα προγράμματα, η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα είναι στο επίκεντρο των ειδήσεων. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα. Ποια είναι η εικόνα που είχε για την Ελλάδα πριν έρθει εδώ και ποια είναι η εικόνα που αποκομίζει από την Ελλάδα ερχόμενη εδώ? Είναι ένα ερώτημα που νομίζω πρέπει να κάνουμε σε ανθρώπους που φιλοξενούνται εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς βλέπουν και τι ακριβώς ακούν. Ναι. I have been to Greece once before with my family, so I had a small glimpse into Grecian life before. But through the media, like, we've heard a lot about some of the trouble Greece has been in. So I guess coming here, I wasn't sure how jovial the people were going to be, mm-hmm. as I had experienced before, but it's been fantastic. Everyone's been very. Νομίζω, κυρία Χναράκη, ότι η κυρία Λέβερς μας λέει ακριβώς αυτό που μας λένε οι περισσότεροι, ότι όσο ήταν στη χώρα τους, έβλεπαν όλους αυτούς τους πελάτες, όλα αυτά τα προβλήματα μέσω των τηλεοπτικών δικτύων, όμως ερχόμενοι εδώ βλέπει φανταστικούς ανθρώπους και απόλυτη ηρεμία. Ακριβώς. Πείτε μας έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια. Σχολίασε το ότι είχε έρθει στην Ελλάδα πριν, οπότε είχε, όχι στην Κρήτη, είχε μια εμπειρία του ελληνικού τρόπου ζωής και γι' αυτό εξάλλου επέλεξε να έρθει και να εστιάσει μέσω των μαθημάτων στην Κρήτη. Άκουγε όλη αυτή την αρνητική δημοσιότητα και ίδια αναρωτιόταν τι θα είναι αυτό που θα βρει, αλλά με έκπληξη διαπίστωσε ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα και ότι οι άνθρωποι ήταν φιλόξενοι και ένθερμοι, κατά μία έννοια, όπως ακριβώς ήταν και την προηγούμενη φορά. Όταν ερχόταν στην Ελλάδα, φοβόταν? Were you scared before coming to Greece? No, not scared. I was actually very excited and I was looking forward to seeing the difference between what I've been hearing and what I was going to experience. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και δεν τρόμαξε καθόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περαστεί και προς τους ανθρώπους που επιλέγουν την Κρήτη και την Ελλάδα κατ' επέκταση για τις διακοπές. The same question, Mr. Knapp. Yeah, like Claire said, just hearing on the media in America about the economic crisis here, I didn't know what to expect, whether there's going to be riots every day or there's protesters or what had come, but when I came here, there's none of that, it's all. Everyone's happy, everyone's helpful, trying to show me where to go, tell mm-hmm. me the best places to be, and I'm having a great time here, so.
Ναι, κύριε Κατερίνα. Ναι, οπότε η διαφορά του είναι επειδή ο κύριος είναι και φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων, του είχαν πει και προβλήματα ακόμα και οικονομικά, ακόμα και συναλλαγές. Και είδε τον αντίον ότι όλα τα πράγματα που, είχε, που μπορούσε να κάνει τα έκανε χωρίς πρόβλημα. Και επίσης όλοι ήταν διαθέσιμοι να του βοηθήσουν ακόμα και εκεί που δεν μπορούσαν εύκολα να συνοηθούν. Μπορούσαν να του δείξουν τι πρέπει να κάνουν. Κύριε Κατερινάκη, τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε σπουδαστές, σε νέα παιδιά από τις ΗΠΑ, να παρακολουθήσουν ένα κύκλο μαθημάτων εδώ στην Κρήτη. Τι ακριβώς προσφέρουν αυτά τα προγράμματα, τι ακριβώς παίρνουν αυτά τα παιδιά? Ναι, το πρόσθετο που υπάρχει σε σχέση με άλλες επισκέψεις που κάνουν, μπορεί να κάνουν κάποιοι είναι ότι αποκτούν την εμπειρία συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από συνεταιρισμούς μέχρι τοπικές επιχειρήσεις όπως είναι της κρουαζιέρας και επίσης ότι εστιάζουν στην σύγχρονη πτυχή της Ελλάδας και όχι απλώς στην αναπαραγωγή μερικών στερεοτύπων. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο σε αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό και είναι διαφορετικό από τα περισσότερα που είναι στα Αμερική. Και επίσης, επειδή πρόσφατα υπάρχει και μια ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με θέματα τραπεζικά και στο Harvard και στο Drexel, έχουν την εμπειρία και αυτών των δραστηριοτήτων σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις όπως είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες και σε σχέση με επιχειρήσεις αγροτικών ή καινοτομικών προϊόντων όπως είναι το λάδι με δυνατότητα ανίχνευσης και επίσης η κρουαζιέρα. Οπότε αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την προσθήκη mm-hmm. της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Κυρία Χναράκη, έχετε καταφέρει εδώ να δημιουργήσετε αυτό που λέμε έναν πυλώνα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και δίνεται τη δυνατότητα σε παιδιά, σε ανθρώπους μιας άλλης κουλτούρας, από μια πολύ μακρινή χώρα, που για πολλούς Έλληνες ακόμα είναι όνειρο μια καριέρα, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές στις ΗΠΑ. Ποια είναι τα συμπεράσματα όλης αυτής της προσπάθειας, γιατί και πέρυσι είχε γίνει κάτι ανάλογο και φαντάζομαι γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, γίνεται τα τελευταία 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι θετικά και δείχνουν, σε μένα τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα αξίζει και θα πρέπει όλοι εμείς οι Έλληνες να κάτσουμε κάτω και να σκεφτούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα που μας κάνουν διαφορετικούς. Mm-hmm. Διότι τελικά αυτά τα παιδιά, αυτό που αποκομούν είναι αυτή η αίσθηση της παρέας, της συντροφιάς, της φιλοξενίας, του φιλότιμου, αξίες δηλαδή, και όχι τα υλικά αγαθά πάνω στα οποία έχουμε όλοι στρέψει mm-hmm. το βλέμμα μας και θεωρούμε ότι η κρίση μας είναι οικονομική και τίποτα παραπάνω. Και σε μένα την ίδια δίνει μια επιβράβευση για ένα πρόγραμμα που δημιούργησα αρκετά δύσκολα σε μια ξένη χώρα, γιατί για να είσαι ένα πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό δεν είναι ό,τι πιο εύκολο. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή υπάρχουν Αμερικανοί φοιτητές και άλλοι από άλλες εθνικότητες, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα στις ΗΠΑ που ενδιαφέρονται να έρθουν μέχρι την Ελλάδα και ειδικά αυτή την περίοδο. Ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί όπως σας είπε και η κοπέλα πριν, είχε επισκεφθεί και αυτό που της είχε μείνει ήταν μια θετική εντύπωση και γι' αυτό ήθελε και να ξανάρθει. Mm-hmm. Επίσης, η συγκεκριμένη, η οποία είναι φοιτήτρια ψυχολογίας, μελετά τώρα τον κριτικό χορό και πόσο ο κριτικός χορός συμβάλλει στην καλή διάθεση, γιατί όπως ξέρετε, οι ψυχολόγοι mm-hmm. και τα ψυχοφάρματα έχουν γίνει της μόδας στη χώρα από την οποία προέρχεται. Οπότε έχουμε κάτι το οποίο το έχουμε και δεν το εκτιμάμε. Κατάλαβα. Και αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν το τρίτο μάτι που λέμε, βοηθάνε και εμάς τους ίδιους να δούμε κάποια πράγματα που επειδή τα ζούμε δεν, mm-hmm. δεν έχουμε καταφέρει να τα δούμε πιο αντικειμενικά. Άρα μου δίνετε πάσα για να κάνω και την ερώτηση στην Miss Levers. Your opinion for the Cretan traditional, for the Cretan dance. For the Cretan music dance tradition, your project. I very much enjoy the tradition of dance in your culture. So much though that I actually would like to explore further on how that tradition of dance has affected the psychological health of mm-hmm. the people in your country, because you all seem to be very healthy and living very long, and I'd like to know the secret. Μάλλον εμείς αυτό το έχουμε εκτιμήσει. Το εκτιμούν άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, να μας πείτε τι. Το αντικείμενο σπουδών της είναι ψυχολογία και η ίδια θέλει να γίνει εκπαιδευτικός, οπότε όλοι οι μαθητές μας αναλαμβάνουν μια μεγάλη ερευνητική εργασία και έχει επιλέξει να εστιάσει στην κριτική παράδοση και ειδικότερα στον κριτικό χορό, επειδή έχει συμμετάσχει σαν χορεύτρια και στα πλαίσια των μαθημάτων μας mm-hmm. σε διάφορα πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις και έχει διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι είναι αισιόδοξοι και κομμάτι αυτής της αισιοδοξίας τους οφείλεται στο ότι αποτελούν μέρος μιας κοινότητας και μπορούν δημοκρατικά και όλοι μαζί να χορεύουν στο κυκλικό είναι που είναι όλη έχουμε αυτή η δραστηριότητα ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι είναι κάτι που πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να το προσεγγίσει, ίσως γιατί το θεωρεί δεδομένο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ναπ, αν σε αυτή την περίοδο
θα επέλεγε την Ελλάδα για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά με όλα αυτά που ακούει στο εξωτερικό και νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορείτε να μεταφέρετε κατευθείαν την ερώτηση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντηση. For your professional future, Greece, even right now in a crisis or later on, if it fits your interests? Yeah, definitely. I think Greece is a great country. I'm having a great time while I'm here. So if I were to be able to get a job here and possibly move here and work here, it would be amazing to live in a culture like this. Compared to America, I mean, I love America too, but being here and just for the last month, I've fallen in love with it. I don't really want to go back. It's a great time here. I love the sun. I love the beaches. Yes, this is a very good idea, but a lot of people now is without job. It's a very big problem. Και νομίζω ότι συνήθως, κύριε Κατερινάκη, κρατούν το θετικό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο εδώ. What is your opinion about the what is more difficult to find job? Is it the same in the States or what's happening? What's your opinion about the the market? I think it's getting better in America now. We're coming out of a recession, but jobs are starting to come back there. So I think it would be easier to get a job in America. Well, as Greece is still working on coming out of the recession now, and hopefully they turn around and start to create new jobs. But right now, I think in America it would be easier to get a job. Ναι. Και το πιο σημαντικό που βρίσκει ως διαφορά είναι ότι υπάρχει μια φάση εξόδου από την ύφεση στην Αμερική, κυρίως επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη εισρωή εισοδήματος από την Κεντρική Τράπεζα. Αντίστοιχα, βλέπει ότι η Ελλάδα είναι ακόμα στο κομμάτι της ύφεσης που πρέπει να φανεί ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες για να υπάρξει μια ανάπτυξη, γιατί εκεί είναι το ζήτημα που βρίσκει ως διαφορά. Νομίζω ότι είναι μια έτσι καλή προσέγγιση αυτή. Κύριε Κατερινάκη, θα ήθελα να μου πείτε. Πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα να υπάρχουν αυτά τα προγράμματα αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι να βλέπουν και όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, είτε είναι φοιτητές είτε καθηγητές, ότι υπάρχει μια δυνατότητα που είναι αναξιοποίητη. Μάλιστα. Από το 2006 που δημιουργήθηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα άρχισε να γίνεται προορισμός για πολλούς ξένους φοιτητές και μπορεί αυτό να γίνει συστηματικό και ιδιαίτερο για ιδρύματα όπως της Κρήτης που έχουν και ισχυρή ερευνητική φάση και παράδοση. Θέλω να μεταφέρω ερώτημα τηλεθεατών στην κυρία Χναράκη. Αν λέει υπάρχει δυνατότητα να συμβεί και το αντίστοιχο, δηλαδή Έλληνες φοιτητές που θέλουν να βρεθούν για ένα διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να παρακολουθήσουν αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε χρόνια τώρα, αλλά σκοντάφτουμε στο κομμάτι του ότι εμείς είμαστε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και εδώ πέρα ισχύει το δημόσιο σύστημα και επίσης το ότι εμείς δουλεύουμε όλο το χρόνο, ενώ εδώ πέρα το καλοκαίρι οι καθηγητές και οι φοιτητές είναι σε διακοπές. Και επίσης θα πρέπει να γίνει το όποιο ίδρυμα ενδιαφέρεται. Αυτά είναι τα λεγόμενα προγράμματα ανταλλαγών που το Πανεπιστήμιο μας τα πραγματοποιεί με πολλές χώρες του κόσμου και θα ήταν κάτι που επιθυμούμε και εμείς να γίνει με την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να καθίσουν τα όποια ιδρύματα και να κοιτάξουν τις διδακτικές μονάδες και να έρθουν σε κάποια συμφωνία. Θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό κάποια στιγμή? Βέβαια. Και με κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει δυνατότητα. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, βέβαια. Απλώς να προσθέσω ότι ακριβώς η διαδικασία που έγινε για να λειτουργήσουν τα προγράμματα Erasmus μπορεί να μεταφερθεί και χρειάζεται περισσότερο να κοιτάξει κανείς ποια είναι τα αντικείμενα. Μάλιστα. Γιατί η αντιστοιχεία χρονική έχει σημασία κατά τα λοιπά. Γι' αυτό σας λέγαμε και πριν ότι αυτό είναι ένα από τα αναξιοποιητά θέματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μακάρι να επιτευχθεί αυτό. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ. Thank you very much. Have a nice day in Creta. Thank you.